Κύριε Τσουκαράκη. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο καταρχήν, επειδή είπατε την πρώτη για το πύραυλο. Με τη δυτή μου ιδιότητα ως υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ, αλλά και ως συνταγματάρχης αναποστρατεία. Έτσι ακριβώς, ως προσφάτως αποστρατευτής ανώτερος αξιωματικός της ένοπλης δυνάμης, το ΚΚΕ, αλλά και εμείς, έτσι, οι Έλληνες στρατιωτικοί, το βλέπαμε και το φωνάζαμε. Ειδικά το ΚΚΕ, τι έλεγε? Μακριά, μακριά, μην εμπλακούμε σε ένα πόλεμο στον οποίο ο ελληνικός λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Και τι κάνουμε? ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, αγοράζουμε, ψηφίζουν εξοπλιστικά προγράμματα για εξοπλισμούς και οπλικά συστήματα, τα οποία τι τα κάνουμε? Τα πηγαίνουμε στην Ουκρανία, τα διοχετεύουμε στην Ουκρανία για να σκοτώνεται ο Ουκρανικός λαός. Είπαμε λοιπόν μακριά, απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην δαπανάμε δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια βέβαια για όλα όσα έχουμε δαπανίσει μέχρι τώρα στους εξοπλισμούς, για έναν πόλεμο στο οποίο εμείς καμία δουλειά δεν έχουμε κάνει. Δηλαδή, πόλεμο. Δεν είναι να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους. Κύριε Χριστίδη, θα απαντήσετε, θα έχετε το χρόνο. Είναι μία απαράδεκτη, κατά την άποψή μου, ως Έλληνας αξιωματικός, ενέργεια, γιατί, προσέξτε, πέρα από τα οπλικά συστήματα, και το βλέπουμε αυτό με την KFOR, με την ελληνική δύναμη στο Κόσοβο, εμπλεκόμαστε και ως Έλληνες στρατιωτικοί, γιατί διοχετεύουμε και προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές που δεν έχει καμία σημασία με την υπεράσπιση της Ελλάδας. Μάλιστα. Και το κλείνω αυτό. Όσον αφορά λοιπόν. Μιλάτε για τα γεγονότα στη Σερβία, τα τραγικά. Μιλάω για τους συναδέλφους μου. Υπήρχε εμπλοκή, κύριε Τσουκαράκη? Που υπηρετούν σήμερα που μιλάμε στην ειρηνευτική σε εισαγωγικά αποστολή του Κοσόβου, ειρηνευτική δύναμη Κοσόβου, του KFOR. Έτσι. Ναι. Για να κάνει τι εκεί πέρα ο συνάδελφος? Να υπερασπίσει πιανού τα συμφέροντα ενός μηχανισμού, μιας λυκοσυμμαχίας του ΝΑΤΟ που μας έχει βομβαρδίσει, μας τσακίζει καθημερινά με σύμμαχο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνω. Και άμα θέλετε να το συζητήσουμε μετά. Όσον αφορά λοιπόν την άνοδο του ΚΚΕ, και θα μου επιτρέψετε λοιπόν και σε αυτό το σημείο να σταθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Χριστίδης, αλλά δεν τους είδα. Δεν τους είδε να είναι δίπλα στο θανάσιμο τραυματισμό του 47χρονου στο Πέραμα και τους δύο τραυματιστέντες, και μάλιστα ο ένας είναι βαρύτατα και δεν ξέρουμε αν θα σηκωθεί να πάει την επόμενη μέρα στη δουλειά του. Και γιατί είπαν ότι προχθές λοιπόν έγινε. Είναι δεδομένο αυτό που λέτε, κύριε Τσουκάρα, ότι υπάρχει βαριά τραυματία? Βεβαίως, προχθές έγινε, όσο και να μην θέλουμε να το λέμε, να το λένε μάλλον, γιατί εμείς το λέμε και το φωνάζουμε και το φώναξε και ο πέραμαϊκός λαός και οι εργαζόμενοι στη ζώνη, έγινε ένα συνέχεια των τεμπών, ένα προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό κυβερνητικό έγκλημα που δολοφόνησε έναν άνθρωπο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, από πότε? Από το 2015 και μάλιστα το 2017, μιλάω για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 2017, να ακούει ο κύριος Σαρακιώτης, υπογράφηκε μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που είχε μέσα όλα ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια μέσα και μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Μέχρι το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την έκανε αυτή την σύμβαση υποχρεωτική για τους εργαζόμενους, αλλά εθελοντικά, ανάλογα με το καρνάγιο και ό,τι θέλει ο εργοδότης. Και για να πω λοιπόν γιατί είχε την άνοδο το ΚΚΕ, γιατί μέσα από τον αγώνα των εργαζομένων της ζώνης, τη Δευτέρα έγινε το ατύχημα. Τη Τρίτη δεν πήγε κανένας στη ζώνη. Σήμερα δεν πήγε κανένας στη ζώνη. Φύγαμε και εγώ ήμουνα εκεί παρόν, μαζί με τους εργαζόμενους, και πήγαμε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Λοιπόν, μέσα από αυτόν τον αγώνα, τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι? Τι θέλαν ουσιαστικά να πετύχουνε? Ελέγχους, εντατικοποίηση των ελέγχων όσον αφορά τα μέσα υγείας και ασφάλειας, τεχνικούς ασφαλείας σε όλες τις βάρδιες, να υπάρχει το κέντρο υγείας και πυροσβεστικός σταθμός στη ζώνη. Είναι επικίνδυνη η εργασία των εργαζομένων στη ζώνη στα ναυπηγεία. Και τι κέρδισαν? Ξέρετε τι κέρδισαν, κύριε Παπακυριακόπουλε? Πείτε μου και κλείστε με αυτό. Φαντάζομαι ότι το διαβάσατε, ή εν πάση περιπτώσει να ακουστεί όμως, για να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα, γιατί ανέβηκε το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ είναι πάντα δίπλα. Από τον αγώνα λοιπόν των εργαζομένων, κάνανε το επόμενο βήμα ώστε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας πλέον να έχει ισχύ νόμου. Είναι λοιπόν στα σκαριά στο να σκάσει η ισχύ νόμου. Εάν αυτό λοιπόν δεν είναι ένα σοβαρό μήνυμα
για τον ελληνικό λαό, για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες που μας ακούνε. Ότι το ΚΚΕ και μέσα από τους αγώνες τους τελικά κερδίζουν οι ίδιοι. Δεν υπάρχει άλλο μήνυμα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η επόμενη μέρα από 26 Ιούνιου, εμάς καταρχήν θα μας βρει στους δρόμους. Το ίδιο έκανα και όταν ήμουν ενεργεία στρατιωτικό, σας το λέω ειλικρινά, μέσα από συνδικαλιστικούς φορείς και πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα για τους ενεργεία στρατιωτικούς. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε και από τις 26 Ιούνιου. Μια ισχυρή, ισχυρότατη λαϊκή αντιπολίτευση. Κύριε γιατί Μιλιάρδο. Και θα τα συζητήσουμε κύριε αυτά. Έρχονται αντιλαϊκά μέτρα. Εκτός από τον αγώνα στους δρόμους. Το ΚΚΕ δεν σκέφτεται σε καμία περίπτωση, συμμετέχει σε καμία. Καλά, τώρα βέβαια είναι κατόπιν ορτής αυτή η ερώτηση, γιατί κυβέρνηση συνασπισμού δεν βλέπω να προκύπτει, αλλά στο απότερο μέλλον. Θα μου επιτρέψετε πριν κάνω το συλλογισμό μου, μία ερώτηση σε δευτερόλεπτα όμως, με κάθε ειλικρίνεια, να μου απαντήσουν ο κύριος Σαρακιώτης και ο κύριος Χριστίδης. Είπατε όχι στο Ταμείο Ανάκαμψης? Ναι ή όχι? Είναι γνωστό ότι είπαμε ναι, για όσον αφορά εμάς. Απλά εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο. Με ανάκαμψης. Ναι. Για τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλατε να αρνηθούμε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είπατε ναι, λοιπόν. Είπανε ναι, ναι. Συνεχίστε, κύριε Τσουκαράκη. Είπανε ναι, επειδή πρέπει όντως και εγώ σαν στρατιωτικός, αλλά και το ΚΚΕ έχει συνηθίσει να λέει αλήθειες. Να λέμε αλήθειες και σήμερα ειλικρινά θα πρέπει ο ελληνικός λαός να καταλάβει σιγά σιγά πηγαίνοντας προς τις 25 Ιούνιου. Για μας δεν αλλάζει βέβαια και πολλά πράγματα, γιατί από 26 Ιούνιου αρχίζουν τα δύσκολα με αυτά που ήδη και στην έκρηξη ειλικρίνειας το λέτε. Υπογράψαμε λοιπόν και οι τρεις ένα τέταρτο μνημόνιο. Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, για να το καταλάβει πάρα πολύ απλά ο ελληνικός λαός? Δανειακή σύμβαση, ναι ή όχι? Όχι. Όχι. Βέβαια απάντησε ο κύριος Λινάρδος. Βιλιάρδος. Τώρα, θα μας τα εξηγήσει. Ναι, δεν μπορώ βέβαια. Αυτό είναι. Αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Κοιτάξτε το. Αυτό είναι. Δεν ξέρω βέβαια πότε προλάβατε εσείς που υπογράψατε 893 σελίδες να το διαβάσατε. Και επειδή είπε ο κύριος εκ δεξιών μου ότι δεν είναι δανειακή σύμβαση, θα μου επιτρέψετε λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα να έρθει πιο κοντά. Μπορούμε να ζουμάρουμε? Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαράκη. Θα συνεχίσω βέβαια να μιλάω εγώ. Μιλήστε να μας εξηγείτε. Επειδή όντως θα πρέπει... Κάνε ένα zoom να διαβάσουμε. Όντως θα πρέπει να λέμε αλήθειες στον ελληνικό λαό. Το βλέπετε? Φαίνεται? Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητα δανειακή σύμβαση. Έτσι, μπράβο. Δανειακή σύμβαση. Άρα λοιπόν είναι δάνειο. Μη λέμε λοιπόν ό,τι θέλουμε στον ελληνικό λαό μόνο και μόνο για να πούμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Και ειλικρινά δηλαδή, αυτό που άκουσα από τον κύριο Ρουσόπουλο, που δεν είναι του κύριου Ρουσόπουλου, είναι η πολιτική και των τριών κομμάτων. Κάναμε αυξήσεις στις τάξεις, κάναμε αυξήσεις στους μισθούς. Πού τα είδατε αυτά? Πού τα είδατε αυτά γραμμένα? Θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ. Θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ, αλλά θα λίγο το χρόνο σας. Εδώ, τα έχω κάνει και σε μεγένθηση. Είναι τα έχω κάνει και σε μεγένθηση απλώς, για να φανεί, εδώ το βλέπουμε, έτσι. Διαβάστε και μας. Διαβάζω. Και διαβάζω. 23, 24, 25, θα διαβάσω 26, 27. 23, 24, 25. Φόροι, έσοδα, ενοποιημένο αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης, ποσά σε εκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια είναι αυτά. Φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες. Προσέξτε, πρόβλεψη του 23, 29 δισεκατομμύρια. Πρόβλεψη του 24, 31 δισεκατομμύρια. Πρόβλεψη του 25, 32 δισεκατομμύρια. Φόροι είναι αυτοί. Αυξάνονται, δεν μειώνονται. Φόροι περιουσίας. Προσέξτε. Θα σας το αφήσω μετά. Πάντως, όσο αυξάνεται η κατανάλωση, κύριε Τσουκαράκη, όσο αυξάνεται η κατανάλωση, λογικό είναι να αυξάνονται οι φόροι. Λογικό το κακό είναι έτσι. Όταν αυξάνονται οι φόροι χωρίς να αυξάνεται η κατανάλωση. Εντάξει, εγώ λέω τι προβλέφθηκε, τι υπογράψανε. Μεσοπρόθεσμο 22-25 και οι τρεις τους τα υπογράψανε. Δεν τα υπογράψαμε εμείς. Ασφαλιστικές εισφορές, προσέξτε, ασφαλιστικές εισφορές. 26 δισεκατομμύρια το 23, 26 δισεκατομμύρια το 24, 27 δισεκατομμύρια το 25. Και κοιτάξτε τώρα τα ωραία, αυτά είναι έσοδα από φόρους, από μειώσεις των συντάξεων, των μισθών. Δαπάνες τώρα, δαπάνες έτσι για τις αυξήσεις.
αμοιβές προσωπικού. Αμοιβές προσωπικού. Προσέξτε, το 2023, 22 δισεκατομμύρια. Έτσι, το βλέπετε. Το 24, 22 δισεκατομμύρια. Το 25, 22 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, πού είναι οι αυξήσεις λοιπόν για τις αμοιβές. Μισό, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να πούμε αλήθεια και να πάμε στις 25 Ιούνιου με την αλήθεια. Με την αλήθεια και να κοιτάξουμε κατάματα στον κόσμο. Κοινωνικές παροχές. Κοινωνικές παροχές λοιπόν. Έτσι, οι τρεις τους τα υπογράψανε επιμένω και επαναλαμβάνω. Το είπατε κύριε Τσουκαράκη, μην επαναλαμβάνεστε, λοιπόν, πείτε μας κοινωνικές παροχές, κοινωνικές παροχές. Πρόβλεψη του 23, 41 δισεκατομμύρια. Πρόβλεψη του 24, 41 δισεκατομμύρια. Πρόβλεψη του 25, 41 δισεκατομμύρια. Κόλληση βελόνα στο 41 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει 24 και 25. Ακούστε όλοι, 24 και 25. Μας παίρνουν 164 δισεκατομμύρια. Από τα έσοδα θα μας επιστρέψουν περίπου 129, τι μένουν 35 δισεκατομμύρια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Για τα επόμενα δύο χρόνια λοιπόν, για να ξεχρεώσουμε, να τα, αυτά είναι αυτά που πρέπει να ξεχρεώσουμε, 450 ευρώ το μήνα για ένα λαϊκό νοικοκυριό με ένα παιδί. Και μιλάμε μετά για υπογεννητικότητα και για να αυξήσουμε λοιπόν, και τις οικογένειές μας. Να ακούσουμε και τον κύριο Βιλιάρδο για δύο φίλια λοιπόν απαντήσεις. Ό,τι θέλουμε, θα πούμε τις αλήθειες. Θα πούμε τις αλήθειες και ο κόσμος, όχι μόνο 126.000 κάνανε το ένα βήμα για να ψηφίσουν, που ψηφίσανε το ΚΚΕ, την επόμενη φορά με τις αλήθειες, γιατί οργώνουμε όλη την Ελλάδα για να πούμε αυτές τις αλήθειες, θα ενισχύσουμε περισσότερο τα ποσοστά και τους βουλευτές του ΚΚΕ. Κύριε... Την επόμενη μέρα, 26 Ιούνιου, έρχεται μία φορολεϊλασία στα λαϊκά εισοδήματα, επιμένει ο κύριος Βιλάρδος και μάλιστα σήμερα τι βγαίνει, ότι ήδη συνενεί με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένει για τη Δανειακή Σύμβαση. Κύριε Τσουκαράκη, δεν έχουμε χρόνο, είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Είναι Δανειακή Σύμβαση. Πήραμε δάνειο και θα κληθούμε να το επιστρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαράκη.